νέα εκτεταμένη απαγόρευση κυκλοφορίας λόγω του κινδύνου νέων βομβαρδισμών στο Κίεβο. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε την επιβολή της απαγόρευσης κυκλοφορίας από τις 8 σήμερα το βράδυ μέχρι τις 7 το πρωί της Δευτέρας. Τα ξημερώματα οι σιρήνες ήχησαν και το μήνυμα προς τους κατοίκους του Κιέβου που έχουν παραμείνει ήταν να κατευθυνθούν άμεσα σε ασφαλή σημεία και καταφύγια. Ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν μια πόλη όπου ζουν εργάτες του εργοστασίου του Τσερνόμπιλ. Εκτός από την πόλη Σλάβουτιτς, έγινε γνωστό ότι ρωσικά στρατεύματα κατέλαβαν το νοσοκομείο στην περιοχή, ενώ κυκλοφόρησε είδηση ότι απήγαγαν και το δήμαρχο. Νωρίτερα στη συγκεκριμένη πόλη, σε διαδήλωση πολιτών, είχε εκδηλωθεί έκρηξη ενώ είχαν πέσει και πυροβολισμοί. Σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές στη Μαριούπολη έχουν χάσει τη ζωή τους πάνω από 2.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο Ζελένσκι, περίπου 100.000 κάτοικοι της πόλης που τελεί υπό πολιορκία παραμένουν αποκλεισμένοι και στερούνται τα πάντα. Ο δήμαρχος της πόλης συζήτησε επιλογές για απομάκρυνση των αμάχων με το Γάλλο πρεσβευτή, ενώ μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση είπε πως η κατάσταση στην περικυκλωμένη πόλη παραμένει κρίσιμη, με οδομαχίες να διεξάγονται στο κέντρο της. Στη Μαριούπολη δεν μπορείς πλέον να ζήσεις. Δεν υπάρχει τροφή, δεν υπάρχει νερό, δεν υπάρχει ρεύμα. Όλος ο κόσμος αυτό που ζητά είναι να φύγει. Κάποιοι τα καταφέρνουν. Αυτοί που μένουν πίσω όμως. Η αναπληρώτρια πρωθυπουργός της Ουκρανίας ανακοίνωσε πως συμφωνήθηκε για σήμερα το άνοιγμα 10 ανθρωπιστικών διαδρόμων. Στη Μαριούπολη πέφτουν συνεχώς βομβαρδισμοί και υπάρχει τεράστιος φόβος. Όλοι επιχειρούν να φύγουν. Δεν είναι εύκολο όμως να τα καταφέρουν. Την ίδια ώρα, η Ρωσία, 31η μέρα του πολέμου στην Ουκρανία, φαίνεται να κινητοποιεί στρατιωτικές ενισχύσεις καθώς αυξάνονται οι απώλειες, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματούχο του Πενταγώνου. Χιλιάδες Ρώσοι στρατιώτες, όπως αναφέρεται, σταθμεύουν σε βάσεις από τη Γεωργία και τη Συρία έως το Τατζικιστάν. Και πολλοί από αυτούς έχουν μετατεθεί σε ταξιαρχίες μηχανοκίνητου πεζικού, που οι ειδικοί θεωρούν ότι είναι ικανές για μάχη και έτοιμες να αναπτυχθούν αμέσως. Στη Λβίβ, την Ουκρανική πόλη που προς το παρόν δεν αντιμετωπίζει ρωσική εισβολή, καταλήγουν καθημερινά εκατοντάδες εκτοπισμένοι από την έναρξη του πολέμου, που επιχειρούν να βοηθήσουν στην προσπάθεια προετοιμασίας, χωρίς να ξεχνούν την προσευχή τους όλο αυτό σύντομα να τελειώσει. Η τέχνη και η προσδοκία ότι η φρίκη του πολέμου θα τελειώσει αποτυπώνεται και στους ήχους από το πιάνο ενός άντρα που στους δρόμους της Ουκρανικής πρωτεύουσας συνεχίζει να παίζει μουσική, ενώ οι σιρήνες του πολέμου ηχούν απειλητικά.